Καλημέρα. Αριστοτρίτη. 21 Ιανουαρίου 2020. Συνηθίζω σιγά σιγά να λέω το 2020. Ωραίο. 2020. 2020. Ενάριστο. Άριστο. Τώρα το πιάσα. 20 στα 20. Α, είναι άριστο το. Είναι άριστο το αρίστο η χρονιά αυτή. Λοιπόν, γελάμε, αλλά νομίζω ότι το θέμα είναι σοβαρό και δεν είναι παράξενο να γελάς σε σοβαρά θέματα, γιατί είναι ένας μηχανισμός άμυνας του οργανισμού αυτός να γελάμε όταν υπάρχουν πράγματα μας λίγο. Μα τι ωραία τα σκουλαρίκια σου, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε πάρει μία επιστολή από ένα πολύ νεαρό παιδί, ένα αγόρι, στην ηλικία του γιού σου. Καλησπέρα σας κυρία Θέκλα. Είστε μια αναγνωρισμένη σπουδαία επιστήμονας και γι' αυτό τον λόγο απευθύνθηκα σε εσάς. Ένας από τους καλύτερους μου φίλους, ο κολλητός μου, που είμαστε στην ίδια ηλικία, δηλαδή 14 χρόνων, διαγνώστηκε με καρκίνο. Σκληρή λέξη, όμως συνηθισμένη πλέον, γιατί ο καρκίνος είναι σαν το κρυολόγημα. Το λέω αυτό διότι και η ξαδέλφη μου, που την έχω σαν αδελφή μου, είχε και εκείνη καρκίνο. Σιγά σιγά τα μαλλιά του φίλου μου αρχίζουν και πέφτουν και μου έστειλε μια φωτογραφία πως είναι τώρα. Όταν την άνοιξα, είδα το μισό κεφάλι του άδειο, δηλαδή χωρίς μαλλιά. Εντυπωσιάστηκα με την κακή έννοια, θέλει να πει ξαφνιάστηκα αρνητικά νομίζω θέλω να πει, διότι δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Όμως αντέδρασα ψύχρεμα και του είπα ότι τα μαλλιά είναι το τελευταίο πράγμα που τον απασχολεί, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό του το είπα μέσω μηνύματος. Όμως δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω όταν το δω από κοντά. Γι' αυτό σας έστειλα αυτό το μήνυμα, για να μου πείτε τι θα κάνατε εσείς στη θέση μου και πώς θα αντιδρούσατε σε μια τέτοια περίπλοκη κατάσταση. Σας παρακολουθώ τακτικά στο YouTube και βλέπω ότι κάνετε ένα πολύ σημαντικό έργο και εύχομαι να το συνεχίσετε με την ίδια επιτυχία. Ευχαριστούμε αγάπη μου. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Έχω απαντήσει στον νεαρό φίλο ότι θα το κάνουμε μαζί αυτό το vlog. Για τον απλούστατο λόγο ότι εσύ είσαι πολύ πιο κατάλληλη από μένα να μιλήσεις για ψυχολογία εφήβων. Δικό σου. Λοιπόν, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα ο καρκίνος. Ακριβώς γιατί όλοι γενικότερα τείνουν να πανικοβάλλονται στο ακούσμα της λέξης αυτής. Ωστόσο, μπορώ να πω ότι πλέον υπάρχουν ενδεδειγμένες θεραπείες που αυτό δίνει έτσι πάρα πολύ ελπίδα στον κόσμο. Αλλά και αυτό που θέλουν αυτά τα άτομα είναι ότι να μέρει στη συμπαράσταση και στήριξη τόσο του κοινωνικού περιγύρου όσο και του οικογενειακού περιβάλλοντος. Κοίτα, εγώ θέλω να πω στο φίλο που έστειλε την επιστολή ότι είναι ένα πολύ ευφυές παιδί, mm-hmm. σε πολύ ευφυής έφηβος, ότι για την ηλικία του των 14 χρόνων είναι εξαιρετικά άρτιος ο τρόπος που γράφει. Και συναισθητικός. Έχει ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη. Αγάπη μου, συγχαρητήρια και σε σένα, αλλά και στη δουλειά που έχουν κάνει οι γονείς σου, μεγαλώνοντας σε. Και ότι αν το συνδέσω και λίγο με το θέμα της προηγούμενης τρίτης, που ήταν η γενιά Z, mm-hmm. η Generation Z, βλέπεις πάλι εδώ στοιχεία της γενιάς Z. Πληροφορίες για τον καρκίνο. Να εκφράζεται ένα παιδί 14 ετών και να λέει ο καρκίνος είναι πλέον σαν το κρυολόγημα. Άρα γνωρίζει πολλές περιπτώσεις και πολλά περιστατικά και στατιστικά γύρω από τον καρκίνο. Ένα παιδί το οποίο επικοινωνεί με το άλλο παιδί μέσω μηνυμάτων. Λέει έστειλε τη φωτογραφία που έχει χάσει μεγάλο μέρος από το τρίχωτο της κεφαλής και το απαντάει με μήνυμα. Και στην ουσία ρωτάει, δηλαδή στο μήνυμα το χειρίζεται και μια χαρά. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, αυτό που χρειάζεται νομίζω είναι να συζητήσει ανοιχτά με τον φίλο του. Γιατί το να προσπαθήσει να το παίξει ψύχρεμος ενώ δεν είναι, είναι κάτι δύσκολο. Κοίταξε σου κάτι, στο μήνυμα μπορείς να αποκρύψεις συναισθήματα. Ναι. Δηλαδή το μήνυμα δεν είναι πλήρης συναισθηματική έκφραση, είναι μερική. Το μήνυμα μπορεί να είναι και μια εκλογήκευση. Ένας μηχανισμός άμυνας εκλογήκευτικός. Δηλαδή και φυγάδευση. Δηλαδή μπορείς να φύγεις από το. Δηλαδή
να υπεκφύγεις ναι. κιόλας. Του έγραψε το μήνυμα αυτό που πίστεψε το αγόρι αυτό ότι έπρεπε να του γράψει. Mm-hmm. Ότι να μη στενοχωριέσαι, δεν είναι τίποτα τα μαλλιά, υπάρχουν και χειρότερα, του στυλ να χαίρεσαι που υπάρχει θεραπεία γιατί τα μαλλιά σου πέφτουν λόγω της θεραπείας, αλλά η θεραπεία θα σε γλιτώσει από τα χειρότερα κλπ. Όμως έχει την επίγνωση ότι ως άνθρωπος όταν θα συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με το φίλο του, θα πρέπει να μπορέσει να λειτουργήσει με έναν τρόπο που να είναι καλός και για τον ίδιο, να είναι δημιουργικός τρόπος επικοινωνίας και για τον ίδιο, αλλά και για το φίλο του. Γιατί έχουμε δύο πρόσωπα που ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Έχουμε το 14χρονο αγόρι που κάνει χημειοθεραπεία για να πέσουν τα μαλλιά του και που περνάει μια πολύ σοβαρή ασθένεια σε μια πολύ νεαρή ηλικία που σίγουρα θα έχει πάθει τρομερό σοκ ο φίλος του. Και έχουμε άλλο ένα πρόσωπο που είναι το παιδί που γράφει την επιστολή, που είναι ένα 14χρονο αγόρι, το οποίο έχει βιώσει ήδη τον καρκίνο της ξαδέρφης του που την αγαπάει πολύ και είναι σαν αδελφή του, και τώρα παθαίνει καρκίνο και ο καλύτερος του φίλος. Δηλαδή, έχουμε δύο άνθρωπους που ταλαιπωρούνται στη συγκεκριμένη επιστολή. Φυσικά υπάρχουν και άλλοι. Είναι και οι γονείς του 14χρονου, είναι και οι γονείς της ξαδέρφης του. Είναι πολύ το φάσμα της ταλαιπωρίας. Και επίσης υπάρχει και το στοιχείο, επιτρέψε μου να το πω, του τεράστιου γιατί να παθαίνει καρκίνο ένα νεαρό μωρό. Γιατί, ένα νεαρό παιδί. Μάλιστα σε αυτή την ηλικία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσεις. Γιατί ένας έφηβος 14 χρονών να πάθει καρκίνο, γιατί να χρειαστεί να κάνει χημειοθεραπεία, γιατί να περάσει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Ένα γιατί το οποίο δεν μπορούμε, εγώ δεν ξέρω να το απαντήσω το γιατί. Σίγουρα δεν έχει να κάνει με όλες αυτές τις κοινωνικές αρλούμπες που μπορεί να ακούγονται. Τι αρλούμπες, σαν τι. Μπορεί ας πούμε να λένε, ξέρω εγώ, δεν πρόσεχε ή δεν έκανε. Που τι μου λες, κορή. Πολλές τέτοιες ακούμε. Ότι φταίει ο κάποιος αμερικά. Όχι, πολλά πράγματα που προσπαθεί ο κόσμος να πει για να εξηγήσει το ανεξήγητο. Γιατί το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε στη ζωή είναι να έρθουμε, η πρώτη ας το πούμε, τράκα με τη ζωή είναι όταν δούμε το σκληρό της πρόσωπον και έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο με την αβεβαιότητα και με το γεγονός ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε μερικά πράγματα στη ζωή μας. Και αυτό το αντιμετωπίζεις πολύ δύσκολα όταν είσαι στο φάσμα της ενηλικίωσης. Για πες το τώρα σε έναν έφηβο που δεν μπορεί να το καταλάβει και εξελικτικά. Δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Εννοείς ότι ακόμη πράγμα. Δεν έχει εξελιχθεί ο εγκέφαλος του αρκετά ώστε να καταλάβει αφηρημένες ενέσεις. Θεωρεί ότι, όχι, αφηρημένες ενέσεις καταλαβαίνει. Απλά θέλει μία αιτία και ένα αποτέλεσμα. Κάτι φταίει και οδήγησε εκεί. Δεν μπορείς εύκολα να εξήγησες σε έναν παιδί έφηβο ότι κάποια πράγματα δεν φταίει. Απλά γίνονται. Και γίνονται χωρίς να ξέρουμε γιατί. Shit happens. Ακριβώς. Γίνονται οικονομικά, γίνονται γενετικά, γίνονται περιβαλλοντικά, δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε γιατί γίνονται. Είναι μέσα στον νόμο των πιθανοτήτων, ας πούμε. Μπορεί κάποιος δεν φταίει κάποιος. Δηλαδή, ένα παιδί που παθαίνει καρκίνο, δεν φταίει το παιδί που παθαίνει καρκίνο, δεν φταίει η μητέρα του, δεν φταίει ο πατέρας του, δεν φταίει η οικογένεια του, δεν φταίει το σχολείο του, δεν φταίει ένας άνθρωπος ή μια κατάσταση συγκεκριμένη που το έχει προκαλέσει αυτό το πράγμα. Είναι ένα από τα γιατί που αναμένουμε να μας απαντήσει η επιστήμη, αλλά ακόμη δεν μας έχει απαντήσει. Ναι. Τόσο απλά. Τα γιατί τα περιμένουμε από την επιστήμη βιολογικά, κληρονομικά να μας τα απαντήσει. Ναι, ακόμη δεν έχουν βρεθεί. Όχι ψυχολογικά. Κατάλαβες, γιατί έχει και πολλούς ανθρώπους που λένε, ας πούμε, που δίνουν και ψυχολογική ερμηνεία. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Η κοινωνική ερμηνεία. Δεν υπάρχουν αυτοί, εννοείς. Εγώ διαφωνώ με τις θεωρίες. Ναι. Που λένε ότι άμα έχεις την τάδε ψυχολογική άμυνα, θα πάθεις αυτή την αρρώστια. Ναι, εγώ διαφωνώ. Απλά σου λέω ότι ειδικά, κυκλοφορούν. Ναι, κυκλοφορούν και είναι και επικίνδυνες. Ακριβώς, αυτό είπα πριν. Ότι στην προσπάθεια τους ο κοινωνικός περίγυρος να εξηγήσει σε έναν τέτοιο παιδί τέτοιας ηλικίας αυτό το πράγμα, μπορεί να λέει και πράγματα τα οποία να παρερμηνεύουν την οριστική. Έκανα αυτή τη συζήτηση πρόσφατα με μια φίλη η οποία παρακολουθεί κάποια μαθήματα, δεν ξέρω που τα παρακολουθεί, είναι σε κάποιες ομάδες και μου λέει, μιλούσαμε για τα ψυχολογικά αίτια των ασθενειών. Τα ψυχολογικά αίτια, θεωρία είναι αυτή, τα ψυχολογικά αίτια π.χ. αν έχεις αυτή τη συμπεριφορά
αν δεν εκφράζει τα συναισθήματα σου π.χ. Τώρα αυτό το λέω χωρίς να ξέρω ακριβώς τι λένε αυτές οι θεωρίες. Είναι θεωρίες, αναπόδειχτες θεωρίες, δεν έχουν αποδειχθεί. Θεωρίες ότι εάν για παράδειγμα δεν εκφράζει τα συναισθήματα σου, θα πάθεις καρκίνο. Εάν έχεις αβεβαιότητα και δεν είσαι επιβεβαιωτικός, θα πάθεις διαβήτη και διάφορα τέτοια. Και της είπα την άποψή μου ως ψυχολόγου και θέλω να ακούσω και τη δική σου, ότι αυτές οι θεωρίες δεν είναι αποδεδειγμένες, δεν είναι επιστημονικά ευρήματα, είναι θεωρίες. Κάποιος έχει σκεφτεί αυτά τα πράγματα και τα μεταδίδει και κυρίως μεταδίδονται για να δώσουν κάποια ελπίδα στους ήδη πάσχοντες, του στυλ στο στάδιο της διαπραγμάτευσης του πένθους. Αν εγώ δηλαδή φταίω εντός εισαγωγικών που έπαθα αυτό το πράγμα, να αλλάξω αυτό που έκανα, θα το ξεπάθω. Και αυτά εγώ τα πράγματα τα θεωρώ επικίνδυνα, επειδή όσο μεγαλώνω και όσο αρρωστώ και εγώ και αρρωστούν οι άνθρωποι που γνωρίζω, συνειδητοποιώ ότι παίζει τεράστιο ρόλο ο γενετικός παράγοντας. Γεννιόμαστε με κάποια γονίδια, τα οποία είτε μας κληροδοτούν άμεσα κάποιες ασθένειες, είτε μας προδιαθέτουν γενετικά για να τις κληρονομήσουμε. Και για να βοηθήσω και το φίλο, το 14χρονο που ακούει το βίντεο, ή οποιοδήποτε άλλο ασθενή ακούει το βίντεο, γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι κακοποίησαν πλήρως τη ψυχή τους. Έχω πολλά περιστατικά. Ανθρώπων οι οποίοι δεν εξέφραζαν τα συναισθήματα τους. Ανθρώπων οι οποίοι δεν ψυχοψάχνονταν καθόλου, που με βάση αυτές τις θεωρίες περί ψυχολογικών θεμάτων που οδηγούν σε αρρώστιες, σήμερα θα πρέπει να ήταν πεθαμένοι. Και είναι άπαροι. Υγιέστατοι. Άπαροι. Α, μάλιστα. Άπαροι. Το ξέρεις τώρα το άπαροι. Είναι εξωδιαφορετικά. Αλόγια. Είναι υγιέστατοι. Και γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι είναι ψυχοψαγμένοι, οι οποίοι έχουν ψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, οι οποίοι έχουν διαχειριστεί τα ψυχολογικά τους και όμως λόγω γονιδίων έχουν πάθει και την αρφα ασθένεια και τη βήτα και τη γάμα και η ζωή συνεχίζεται. Πολύ ασχήμο πράγμα. Νομίζω είναι επικίνδυνες αυτές οι θεωρίες. Κοίτα, είναι επικίνδυνες. Εγώ πιστεύω όμως ότι όταν είσαι πολύ στεναχωρημένος, επειδή πέφτει το νοσοποιητικό σου, είναι πρόσκληση στα, σε ό,τι ευάλωτον έχεις επάνω σου σωματικά να έρθει να σε επισκεφτεί κτλ. Ναι, αλλά και στην προδιάθεση. Αυτό είναι η προδιάθεση που έχει ο κάθε σωματικό ναι, οργανισμός. Ναι, όμως τώρα ένας έφηβος ο οποίος σε αυτήν την ηλικία όμως έχει growth spurt, ο οποίος είναι ντοπαρισμένος με ορμόνη της ανάπτυξης, η οποία είναι ελιξίριο, δεν νιώθει τίποτα. Αυτό δεν εξηγείται με βάση αυτή τη θέση. Δηλαδή είναι εξηγείται με βάση ίσως τα γενετικά. Γενετικά, περιβαλλοντικά. Μπορεί κάτι κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάποια. Αυτό. Δεν μπορείς να ξέρεις. Και κληρονομικά. Δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε με βάση την ψυχολογία. Γιατί δεν ξέρουμε κιόλας πράγματα. Αν στη ζωή του παιδιού. Εγώ περιμένω να έρθει την επιστήμη της ιατρικής και γενικά και ειδικότερα της γενετικής. Να έρθει να απαντήσει κάποια στιγμή γιατί παθαίνουν καρκίνο νεαρά παιδιά, που είμαι σίγουρο ότι υπάρχει απάντηση επιστημονική την οποία ακόμη δεν την έχουμε μάθει. Ίσως να μην είναι σίγουρη ακόμα, να μην έχει αποδειχθεί. Κοιτάξτε, ο καρκίνος δεν είναι μια αρρώστια. Ο καρκίνος είναι πάρα πολλές αρρώστιες. Υπάρχουν πολλά είδη καρκίνου. Δεν είναι ένα πράγμα ο καρκίνος. Και είναι τεράστια η έρευνα που γίνεται από γενετιστές, από βιολόγους, από γιατρούς και διάφορους άλλους επιστήμονες, οι οποίοι προσπαθούν και να κατανοήσουν τους μηχανισμούς δημιουργίας αυτών των διαφόρων ασθενειών, αλλά και μηχανισμούς θεραπείας. Και ήδη βρισκόμαστε σε ένα σημείο που έχουμε πάρα πολύ καλά φάρμακα στη διάθεσή μας και ελπίζουμε στο μέλλον να έχουμε ακόμη καλύτερα φάρμακα. Και επίσης είναι μια ασθένεια η οποία συνέβαινε και παλαιότερα, αλλά δεν την ήξεραν οι άνθρωποι. Και σου έλεγε πέθανε ένα παιαγόρι τόσο χρονό. Ακούς, όταν παίρναμε ιστορικά από μεγάλους ανθρώπους, δεν σου έλεγαν ήμασταν 5 αδέρφια και μέχρι να γίνουν ενηλικιωθούμε μείναμε 3. Ήμασταν 10 και μείναμε 8. Ήμασταν 9 και μείναμε 5. Ή μείναμε 3. Δηλαδή, πάντα υπήρχε, απλά εγώ πιστεύω ότι έχουν, σχετίζεται με γενετικά, κληρονομικά και περιβαλλοντικά αίτια πάρα πολλά. Όλοι αυτοί
η ρήπανση του περιβάλλοντος, όλα αυτά που τρώμε. Πάλι αυτό δεν το ξέρουμε. Και πάλι δεν το ξέρουμε. Πάλι, αυτό που λες είναι εικασία το πράγμα. Δεν είναι αποδεδειγμένο ότι ένας άνθρωπος που μεγαλώνει στη σημερινή εποχή και έχει το ίδιο DNA με κάποιον που μεγάλωνε πριν 50 χρόνια, ο σημερινός θα πάθει σίγουρα καρκίνο και αυτός που 50 χρόνια δεν θα πάθει. Σίγουρα, δεν το ξέρουμε ακόμα. Το είναι θεωρίες και εικασίες. Αυτό που μας βοηθάει όμως ψυχολογικά, όσο και φαίνεται απέλπιδο και απελπιστικό, είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι στο χέρι μας ποτέ θα αρρωστήσουμε. Ναι, έτσι. Και ότι αν μας συμβεί. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, την οποία στην εφηβεία δύσκολα την αντιλαμβάνεσαι και την κατανοείς. Είναι πολλά δύσκολα. Και την αποδέχεσαι. Ο φίλος του παιδιού που έστειλε την επιστολή είναι πολύ καλή ιδέα. Δεν το κάνει ήδη να βλέπει ψυχολόγο. Και υπάρχουν και ψυχολόγοι που είναι εκπαιδευμένοι σε αυτά τα θέματα. Ναι. Που ασχολούνται ειδικά με ασθενείς που έχουν αυτές τις ασθενείς. Ναι. Όχι, είχε και ψυχολόγους κλινικούς οι οποίοι κάνουν μετεκπαίδευση σε θέματα καρκινοπαθών. Ναι, αλλά και οι ψυχολόγοι της υγείας που έχουν ευρύαν εκπαίδευση πάνω στα θέματα της υγείας, αλλά και κλινικοί ψυχολόγοι οι οποίοι ασχολήθηκαν αποκλειστικά με συγκεκριμένα ασθένειες. Και στην Κύπρο υπάρχει και ο Πασικάφ, υπάρχει και ο Ενδοκαρκινικός Σύνδεσμος, υπάρχει και το Γιουροπαντώνα, υπάρχει και το Γιουροπαόμο και άλλοι. Έχει ακόμη ένα που δεν το θυμάμαι τώρα, είναι φιλανθρωπικοί οργανισμοί, οι οποίοι προσφέρουν και υπηρεσίες ψυχολόγου δωρεάν στους καρκινοπαθείς και στους συγγενείς των καρκινοπαθών. Αυτό το αγόρι που στέλνει και στο... θα ήταν μια πάρα πολύ καλή, ένα καλό βιβλίο, είναι τα βιβλία της Κιούπλε Ρος, η οποία είχε ασχοληθεί εκτενώς με παιδιά με καρκίνο. Α. Ναι. Ποιο βιβλίο? Να το δω, το νόημα της ζωής νομίζω λέγεται. Είναι καλό βιβλίο για να το διαβάσω 14χρονος. Ναι, θα πρέπει να ψάξω να δω, γιατί σε κάποια βιβλία της μιλά για παιδιά. Να προτείνω αυτό που μιλάει για παιδιά. Ωραία. Τα έχω όλα σπίτι, να, όταν θα είμαι σίγουρη πως τα έχεις όλα σπίτι, μαζί με τις εγκυκλοπαίδειες. Μαζί με τη μεγάλη σοβιετική εγκυκλοπαίδεια, την οποία δεν ήξερα ότι υπήρχε. Μαζί με τις διάφορες άλλες εγκυκλοπαίδειες γυναικών κλπ. Λοιπόν, φίλε, που έστε στην επιστολή. Είσαι ένας άγγελος, είσαι ένας πολύ έξυπνος άνθρωπος, έχεις τρομερή ενσυναίσθηση, πολύ καλή επιτυχία στη ζωή μου, στη ζωή σου, σου ευχόμαστε. Είναι δύσκολο το πώς να διαχειριστείς την επικοινωνία με το φίλο σου, αυτό που όσο την άφησα την Αριστονίκη να πει, αυτό που είναι καλή ιδέα να κάνεις είναι να έχεις ανοιχτή επικοινωνία μαζί του, να του πεις για παράδειγμα. Δεν ξέρω τι πρέπει να σου πω. Αυτό. Δεν ξέρω τι πρέπει να σου πω. Να του επικοινωνήσεις και τη δική σου έτσι αδυναμία, σε νοιάζομαι, αλλά και νιάξιμο και αγάπη ως προς αυτό που έχει και να του μιλήσεις ειλικρινά, χωρίς να φοβάσαι πώς θα φανεί και τι πρέπει να κάνεις και όλες αυτές τις επιταγές. Και να τον ακούσεις κιόλας. Και να τον ακούσεις όσο γίνεται πιο συναισθητικά. Και να ανακουφιστεί και εκείνος. Γιατί όταν μιλάμε σε κάποιον και του λέμε, ξέρεις, και εγώ αναστατωθήκα από αυτό που έβαθες, τον βοηθάμε να μας βοηθήσει και να μας μιλήσει και εκείνος ανοιχτά. Αν του πούμε τα τετριμένα, αυτά που θα πρέπει να του πούμε, πολλές φορές μπορεί να μην τον βοηθήσουμε να πει. Είναι σαν αυτό που πάμε στην κηδεία και λέμε, σώπα, μην κλαις. Μα αφού θέλει να κλάψει ο άνθρωπος, να του βγει από μένα, του έπρεπε να του λες, κλάψε, βγάρ' το από μέσα σου. Όχι σώπα μην κλαις, έλα, ξέρω εγώ, θα περάσει. Δεν έχει πρέπει, δεν έχει πρέπει σε αυτή τη διαδικασία της επικοινωνίας μεταξύ δύο ανθρώπων που αγαπιούνται και ο ένας από τους δύο περνάει κάτι πάρα πολύ δύσκολο με την υγεία του. Είναι εντάξει να μην ξέρεις τι να του πεις, είναι εντάξει να του πεις ότι δεν ξέρεις τι να του πεις, είναι εντάξει να του πεις θέλεις να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Τι θέλεις να πούμε? Δεν θέλεις να μιλήσουμε? Να μην μιλήσουμε. Δηλαδή δεν θα τον πιέσει να του μιλήσει ο άλλος αν δεν θέλει, ούτε να τον πιέσει να μην του μιλήσει, να του πει μην μιλάς, μην κλαις κλπ. Και μπορεί ο φίλος σου να νιώσει όμορφα μόνο και μόνο από την παρουσία σου και από την αλήθεια σου. Mm-hmm. Δηλαδή να είσαι αληθινά εκεί. Θα του πεις, φίλε, σκέφτομαι πολύ καιρό πώς θα έπρεπε να σου μιλήσω, αλλά δεν ξέρω πώς θα έπρεπε να σου μιλήσω. Σ' αγαπώ, σε νοιάζομαι, έχω την έγνοια σου,
Είμαι εδώ για να σε ακούσω ό,τι θέλεις να μου πεις. Αν θέλεις αν να μπορώ μου να κάτι. Κάνω κάτι για σένα, ευχαρίστως να μου το πεις. Αν θέλεις να κάνουμε μια βόρτα ή να μιλήσουμε ή να κάνουμε. Και αν ο φίλος σου σου πει πράγματα τα οποία σε τρομάξουν, πράγματα που δείχνουν ότι έχει έτσι αρνητικές σκέψεις και αυτά, να το ρωτήσεις. Πας στο ψυχολόγο, μιλάς με τον ψυχολόγο, γιατί ο ψυχολόγος είτε από τον αντικαρκινικό σύνδεσμο, δηλαδή μιλάμε για την Κύπρο τώρα, είτε από τον Μπασικάφ, είτε από το Μακάριο Νοσοκομείο, είτε από οποιοδήποτε δημόσιο νοσοκομείο στο οποίο παίρνει θεραπεία το παιδί, ο ψυχολόγος είναι πιο ενδεδειγμένος από σένα και από εμάς για να τον βοηθήσει εάν περνά μια δύσκολη φάση. Δηλαδή να μην πάρει και ο 14χρονος που στέλνει την επιστολή επάνω του το να κάνει όχι, θεραπεία στο όχι, φίλο του. Όχι, συμπαράσταση. Συμπαράσταση. Και η συμπαράσταση, δηλαδή το είμαι εδώ και ξέρω τι νιώθεις και λυπάμαι που λυπάσαι, η συνδεσιμότητα αυτή μπορεί να είναι πολύ πιο σημαντική από οτιδήποτε άλλο. Εννοείται. Ξέρετε.